Καλησπέρα και από μένα. Μιλώντας για όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες στην ιδιωτική υγεία, πρέπει να πούμε καταρχάς πως πρόκειται για έναν κλάδο που μονοπολείται με γρήγορους ρυθμούς. Πως και πριν το ξέσπασμα του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές αφενός δουλεύαμε με πετσοκομμένους μισθούς σε σχέση με μια δεκαετία πίσω, αφετέρου πως υπήρχε σε όλους αυτούς τους χώρους τεράστια έλλειψη προσωπικού και επομένως πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και πίεση στους εργαζόμενους. Όλα τα παραπάνω τώρα εντάθηκαν και αποκαλύφθηκαν ακόμα περισσότερο. Κυριολεκτικά, δεν υπάρχει μέρα που να μην φανεί πως οι ιδιωτικές κλινικές έχουν μόνο σαν στόχο το κέρδος και ουδέμια σχέση έχουν με την προάσπιση της υγείας του λαού αλλά και των εργαζομένων σε αυτές. Ιδιαίτερα, μέχρι και τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα περιστατικά με θετικά κρούσματα και θανάτους σε κλινικές, σε Περιστέρι και Ελληνικό, τα μέτρα προστασίας σε αυτούς τους χώρους ήταν εγκληματικά αμελή. Το πρώτο διάστημα, την ίδια ώρα που καλούνταν ο κόσμος να μείνει στο σπίτι για να προστατευθεί, σε πολλές κλινικές δεν επιτρεπόταν στο προσωπικό να φοράει μάσκες γιατί έτσι θα τρόμαζαν οι ασθενείς. Στη συνέχεια, διέθεταν μια απλή χειρουργική μάσκα σε κάθε εργαζόμενο για μια ολόκληρη βάρδια, γεγονός που ισχύει ακόμα και σήμερα. Σε συναδέλφους με ύπαπτα συμπτώματα δίνονταν ολιγόρες άδειες και συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά την επόμενη. Ακόμα και σε περιπτώσεις που υπήρχαν θετικά κρούσματα στο προσωπικό, δεν έμπαιναν όλοι οι συνεργαζόμενοι με αυτούς σε καραντίνα, δεν έκλειναν τμήματα και γενικώς η πρώτη έγνοια ήταν πως θα συνεχίσουν να δουλεύουν οι κλινικές σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κρύβοντας την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Εμπόδισαν τη χορήγηση ειδικών αδειών σε προσωπικό που άνοιγε σε ευπαθείς ομάδες, προσπαθώντας να την χρεώνουν σαν κανονική άδεια, με τη λογική πως δεν θα πληρώνουμε τον εργαζόμενο για να κάθεται. Την ίδια ώρα, οι κλινικές αυτές κερδοσκοπούσαν άγρια σε βάρος του λαού. Διέθεταν πανάκριβα τεστ κατοίκων σε εξωπραγματικές τιμές. Και δεν είναι απλά ότι με αυτά κερδοσκοπούσαν ανοιχτά, αλλά στέλνοντας τα τεστ στα ίδια αντιδραστήρια, εμπόδιζαν τη γρήγορη διάγνωση των νέων κρουσμάτων από νοσοκομεία αναφοράς, εκεί δηλαδή που υπήρχε πραγματική και επίγουσα ανάγκη. Όταν βρέθηκαν με σχετική έλλειψη τεστ, απροκάλυπτα τα κρατούσαν για εκλεκτούς πελάτες. Την ίδια ώρα, βέβαια, δεν κάναν τεστ ούτε στους εργαζόμενούς τους. Μέχρι στο και 5 συνέχιζαν κανονικότατα όλες τις προγραμματισμένες αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις, βαφτίζοντάς τες κιόλας, ώστε να μπορούν να τις παρουσιάσουν σαν επίγοντα περιστατικά. Δέχτηκαν με χαρά το δώρο της κυβέρνησης να διπλασιαστεί, ειδικά αυτό το διάστημα, το ποσό που θα λάμβαναν από το κράτος για ένα κρεβάτι μεθ. Και μετά, αφού είχαν εξασφαλίσει τα κέρδη τους, πέταγαν και ψίχουλα φιλανθρωπίας, παρέχοντας κάποιες κλίνες στο ΕΣΥ. Με όλα τα παραπάνω, ειδικά αυτή την περίοδο, έγινε φανερό πως η ιδιωτική υγεία, γενικότερα η αντιμετώπιση της υγείας ως εμπόρευμα, είναι ασύμβατη με τις λαϊκές ανάγκες και παρασιτεί εις βάρος της δημόσιας υγείας για τα κέρδη των μετόχων των ομίλων. Οι κομμουνιστές υγειονομικοί και μέσα στις ιδιωτικές κλινικές σταθήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αναδείξαμε τις ελλείψεις μέτρων προστασίας. Σταθήκαμε σε δεκάδες παρεμβάσεις δίπλα σε συναδέλφους σε πολλούς χώρους. Πάνω απ' όλα όμως, προβάλαμε και μέσα στις ιδιωτικές κλινικές τη θέση αυτές να επιταχθούν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας, να μπούμε και εμείς στη μάχη μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους υγειονομικούς στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζί με τη δράση μας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, για τις συμβάσεις μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, προβάλλουμε την αναγκαιότητα για ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες και όχι την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ευχαριστώ.